Μαζί μας έχουμε τη δημοσιογράφο και διευθύντρια του ενημερωτικού τομέα στην ΕΡΤ, την Αντριάννα Παρασκευοπούλου. Αντριάννα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά να πούμε, ημέρα της γυναίκας σήμερα, μια ξεχωριστή ημέρα και εσύ είσαι μια ξεχωριστή γυναίκα. Έχεις πρόσφατα βραβευτεί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο για τις δράσεις και τα λοιπά που αφορούν στη νέα γενιά και τα νέα κορίτσια. Θέλω να μας δώσεις το δικό σου μήνυμα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι κάποια στιγμή η νέα γενιά, τα νέα κορίτσια να πιστέψουν και να καταλάβουν ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, ότι μπορούν να πετύχουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους χωρίς να υπάρχει απαραίτητα αυτός ο ανταγωνισμός, δηλαδή είτε μια γυναίκα συνάδελφος δημοσιογράφος είτε ένας άνδρας συνάδελφος δημοσιογράφος δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά στον εργασιακό τους βίο, να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, να ξέρουν ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και με αρχές και με πίστη και με πάρα πολύ σκληρή δουλειά μπορούν να γίνουν ό,τι ακριβώς ονειρεύονται. Να μην υπάρχει διαχωρισμός στην κοινωνία, να υπάρχει δεδομένο ότι όταν συζητάμε παραδείγματος χάρη για το τι δουλειά μπορεί να κάνει μια γυναίκα σε ένα αεροπλάνο, να μην είναι αυτόματα η σκέψη μας ότι η δουλειά αυτή είναι η θέση της αεροσυνοδού μόνο, αλλά να είναι και η θέση του πιλότου, να είναι και η θέση του μηχανικού, να μην υπάρχει διαχωρισμός, να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους. Mm-hmm. Και ειδικά για τη νέα γενιά θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό για μας να μπορέσουμε ο καθένας με όποιον τρόπο μπορεί, μικρό, μεγάλο, ένα μικρό λιθαράκι να βάλει ο καθένας μας σε αυτή την κατεύθυνση. Αντριάννα, πιστεύεις ότι δεν έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν έχουν κατακτήσει οι γυναίκες αρκετά πράγματα σήμερα? Σίγουρα έχουν γίνει και έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά δεν είναι αρκετά. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι είναι αρκετά. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί παραδείγματος χάρη τη θέση της γυναίκας στην επιστήμη. Δεν μπορεί δηλαδή το 30% των ερευνητών παγκοσμίως μόνο να είναι γυναίκες. Αποκλείεται μόνο το 30% να αξίζει. Ναι. Αξίζουν πολλές περισσότερες. Όμως δεν δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες. Όπως και η αλήθεια είναι ότι και στο δικό μου χώρο στην τηλεόραση δεν δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες όλους. Όπως χαρακτηριστικά λέω, αν ο ναι, έχεις συχνά αναφερθεί σε αυτό, σε διαχωρισμούς ανδρών και γυναικών δημοσιογράφων κτλ. Το πιστεύω και το βιώνω κάθε μέρα. Mm-hmm. Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ότι ήταν παλαιότερα. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι το ίδιο. Αν ο τηλεοπτικός στίβος, όπως λέω χαρακτηριστικά, ήταν ένας πραγματικός στίβος, σε έναν αγώνα θα έπρεπε να τρέξω εγώ ως γυναίκα συνάδελφος με τον άνδρα συνάδελφο 10 γύρους και ας τρέχαμε τους ίδιους, εγώ θα έπρεπε να τρέξω 100 για να θεωρηθεί ότι τερμάτισα και πάλι στο τέρμα δεν θα είχα την ίδια αποδοχή. Και νομίζω ότι είναι καλό να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να τα βλέπουμε, ναι, και με πολύ σεβασμό και με mm-hmm. αξίες να προχωράμε παρακάτω και να προχωράμε στο σωστό δρόμο. Αντριάννα, στις 12.30 σήμερα συγκεκριμένα παίζει στην ΕΡΤ1 το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Το ένιγμα της Κέρου». Η ιστορία του, για πες μας δύο λόγια γι' αυτό, πες μας τι σημαίνει για σένα αυτό. Ναι. Είμαι πολύ περήφανη για αυτή τη δουλειά και είμαι πολύ περήφανη και για την ΕΡΤ, γιατί είναι ένα ντοκιμαντέρ εσωτερικής παραγωγής το οποίο έχει βραβευτεί και για τη σκηνοθεσία από τον Κώστα τον Μαχαίρα, με μια αξιόλογη δουλειά όλων των συναδέλφων, των τεχνικών, των οπερατέρ, των ηχοληπτών εδώ στην ΕΡΤ, των διευθυντών παραγωγής, σκηνοθετών. Ουσιαστικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα ενίγματα παγκοσμίως στην αρχαιολογία, πως βρέθηκαν εκατοντάδες σπασμένα μικυναϊκά θραύσματα, με συγχωρείτε, της πρώιμης εποχής του Χαλκού στην Κέρο, είναι ένα κατοίκητο νησί κάπου απέναντι από τα Κουφονίσια mm-hmm. και εστιάζει στη θεωρία του μεγαλύτερου εν ζωή προϊστορικού αρχαιολόγου όλων των εποχών, του Λόρδου Κόριν Ζέφιου, ότι πρόκειται για το αρχαιότερο ναυτικό ιερό σε ολόκληρο τον πλανήτη, το πρώτο μέρος δηλαδή στον πλανήτη, όπου γιορτάστηκαν οι θεότητες με ειδικές θελετουργίες. Τη μία χρονιά γύρισα το ντοκιμαντέρ, την επόμενη χρονιά με είχε τόσο πολύ, ήταν τόσο πολύ συναρπαστική η ανασκαφή και η έρευνα mm-hmm. που εργάστηκα εθελοντικά στην ανασκαφή της Κέρου ως μέρος της ανασκαφικής ομάδας και πραγματικά ήταν μια εμπειρία ζωής που με έμαθε πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάθε μέρα θυμάμαι και κάθε μέρα τιμώ. Πολύ ωραία λοιπόν, 12.30, τώρα σε λίγο δηλαδή θα mm. παίξει σε επανάληψη το ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ1, έτσι? Στην ΕΡΤ1, 12.30. Mm-hmm. Πολύ και ωραία. Πραγματικά είναι μια δουλειά
που αξίζει κανείς να την δει για να μάθει την ιστορία. Έχει ωραίες ανθρώπινες ιστορίες για το πώς οι κάτοικοι ήταν περίπου 5 με 6 τη δεκαετία του 50 που ζούσαν στην Κέρο. Πως όταν παραδείγματος χάρη συνέβαινε κάτι πολύ δύσκολο στο νησί, κάποιος αρρώστενε, άναβαν μια μεγάλη φωτιά για να τους βλέπουν από τα απέναντι νησιά. Όταν τελείωναν οι προμήθειες, άναβαν μια μικρή φωτιά. Είχαν τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας για να μπορούν να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο. Και έχει βέβαια όλη την ιστορία και για τη λαθρανασκαφή και για τις δημοπρασίες που έγιναν των θρασμάτων. Είναι μια πολύ πολύ συναρπαστική ιστορία και γι' αυτό το λόγο συγκαταλέγεται για ναυσκαφή και στις 10 παγκοσμίως πιο συναρπαστικές ναυσκαφές. Πολύ καλό. Αντρία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.